καλημέρα, ζουμπουλάκια μου, τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε. Ναι, καρούλια. Ναι, καρούλια. Πώς μου είσαστε, εύχομαι να είσαστε όλοι καλά, Σαββατάκι σήμερα. Και έξω έχει 11 βαθμούς, κάνει κρύο. Και πάμε να κάνουμε πρωινό για τα κορίτσια, έτσι ωραίο, super wow. Έλα, Κάτια. Για να φάμε για πρωί, πάμε. Ναι. Θα κάνουμε ναι. Και ψωμάκι και αυγουλάκια και όλα τα καλά, μισό λεπτό. Αρχικά θα κάνω αυγουλάκια με τυράκι. Σας είπα ότι ώρα είναι 8.30 το πρωί, Εννοείται, γιατί εμείς άμα 8.30 ώρα το πρωί δεν φάμε αυγουλάκια. Τι? Τσιτσί να βάλω. Θα ρίξουμε λίγο λαδάκι. Γιατί. Τι γιατί αγάπη μου. Κανάκρι, κανάκρι. Ναι, αυγουλάκι, να το φτιάξονται. Ομό, θα το φάμε. Γιατί αγάπη μου, πρέπει να το μαγειρέψει η μαμά για να φάμε πρώτα. Με τυρί. Θα βάλω και τυρί. Η κουβέντα τώρα. Πώς θα φτιάξουμε τα αυγουλάκι. Αρχικά. Ναι, θα φάμε. Αρχικά θα σπάσουμε το αυγουλάκι. Ένα. Μέχρι το τηγανάκι. Δύο. Ναι, αυγουλάκι. Και θα ρίξουμε μέσα στο αυγουλάκι τυράκι φετούλα. Ναι, ρίχνω και τυρί, αγάπη μου. Ναι, κάνε άκρη να πλύνει μαμά τα χεράκια, κάνε άκρη. Και τα ανακατεύουμε. Να πάει παντού το αυγουλάκι, το τυράκι, όλο. Ωραία, και θα το σκεπάσουμε για να ψηθεί και από πάνω. Οπότε πετάμε τα τσόφλια. Ακούστε. Δεν είναι ωραία και όπως ακούγεται. Έλα, αγάπη μου. Θα ψήσουμε και ψωμάκι για να το βάλουμε με βούτυρο και μερμελάδα. Θα κάνουμε πρωινάρα σήμερα, λέω, ζουμπούλια. Τι είναι, αγάπη μου. Ναι, να γίνει το μάμντε. Και έτσι που λέτε, οπότε πάμε να ψηθούνε και θα σας τα δείξω που θα τα έχω έτοιμα. Ματιάς είναι αυγουλάκι, γιαούρτι, ντοματούλα και ένα τόστ με μερμελάδα. Έλα, Κάτια μου. Της Παναγιώτας, ένα τόστ με μερμελάδα, γιαουρτάκι και ντοματούλα. Και το δικό μου αυγουλάκι και ένα τοστάκι με μερμελάδα. Και πάμε τώρα να φάμε. Έστρωσα, ζουμπούλια μου, και το πάπλωμά μου. Έστρωσα και το πάπλωμα του ενός κρεβατιού από τα κορίτσια, γιατί το άλλο, το κουβερτοπάπλωμα, είναι στη μαμά μου, οπότε θα πρέπει να πάω να το πάρω. Τώρα έχω βάλει να βάλω και ένα πλυντήριο και κάνω δουλίτσες και σε λίγο θα ετοιμαστούμε για τα γενέθλια. Τώρα ψάχνω λίγο παντού να δω που έχουμε για πλύσιμο, για αυτά. Εντάξει, δεν έχουμε και ιδιαίτερα πολλά, η αλήθεια είναι αυτή. Τέλος πάντων, μαζεύω, βάζω πλυντήριο. Τα λέμε σε λίγο. Μπουλάκια μου, έχουμε μπει στα μάξι. Ήρθαμε, πήραμε μία τσάντα για το δωράκι. Έχω βάλει αυτό εδώ το κολάν, μία μπλούζα, το μαλλί, μία κοτσίδα. Και πάμε στα γενέθλια και η Παναγιώτα. Γεια σας, να σας δείξω το δώρο. Όχι τώρα, δεν το δείχνουμε το δώρο, το έχουν δει. Άξι. Πάμε στα γενέθλια.
Έχω γυρίσει σπίτι και πίνω καφεδάκι, γιατί μπερδέψαμε τις μέρες για τα γενέθλια και τα γενέθλια είναι αύριο εν τέλει και όχι σήμερα. Τώρα θα δούμε άμα βρω κάποιον που να μπορεί να πάει την Παναγιώτα καλώς, αλλιώς θα του δώσουμε το δωράκι τη Δευτέρα. Τέλος πάντων. Και αυτά, τώρα είναι με τη μαμά μου, θα πιούμε καφεδάκι. Την Εφέλη την έχω εκεί στη στράτα. Προσπαθεί να πιάσει την κουβέρτα. Αγωνία το παιδί. Θα πάω σε λίγο να πάρω κάτι πράγματα από πέρα από το σπίτι που θέλω. Οπότε αυτά. Θα πιω καφεδάκι και θα τα πούμε συνέχεια. Τσουμπουλάκια μου, είναι απογευματάκι. Δεν σας άνοιξα όλο το μεσημέρι, αρχικά και το μεσημέρι κοιμήθηκα. Και το πρωί είδατε μετά τον καφέ που σας άφησα, θα πιω καφεδάκι με τη μαμά. Πήγα πέρα στο σπίτι και πήρα το μεγάλο το πάρκο για να βάλω την Εφέλη μέσα, να είναι πιο ασφαλές. Το έφερε εδώ, το χαλάσαν τα κορίτσια και τώρα κατάφερα πλέον να το φτιάξω. Του χαλάσανε το φερμουάρ. Οπότε μετά από πολύ κόπο κατάφερα και το έφτιαξα. Και τώρα πάω λίγο σούπερ μάρκετ. Θέλω να πάρω μισό λεπτάκι. Θέλω που λέτε να πάρω κανένα μπιχλιμπίδι. Βασικά θέλω και κιμά να πάρω. Γι' αυτό πάω σούπερ μάρκετ. Αρχικά να πάρω κιμά. Και θέλω να πάρω κανένα μπιχλιμπίδι. Για μαζί. Τύπου καμιά σοκολατίτσα, κατσουρεκάκι, ξέρω εγώ, κάτι, πες ότι πεινάσω. Συνήθως, σε όποια εκδρομή και να πάω, δεν έχει τύχει ποτέ να πεινάσω και να χρειαστεί να πάω να πάρω φαγητό, να έχω μαζί μου φαγητό, αλλά επειδή δεν ξέρεις ποτέ, και για όλα υπάρχει πρώτη φορά, μπορεί να πεινάσω. Και επειδή μπορεί να πεινάσω, λέω να πάρω κάτι μαζί να το έχω και ας μην το φάω, το φέρω πίσω μετά. Αλλά αυτό δεν ξέρω τι να πάρω. Εννοείται ότι σκέφτομαι να πάρω μάλλον τη μία τσαντούλα των παιδιών και θα την έχω μέσα στα μάξι, εννοείται. Να έχω μαζί μου το φορτίστη. Πήρα και ένα τσιγάρο σήμερα. Πήγα να πάρω τσιγαράκια τερέα και ήταν εκεί στο περίπτερο μία που πουλάγε κάτι του Κάμελ, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Και πουλάγε τη συσκευή και τα πακετάκια στα 10 ευρώ. Πήρα δύο πακετάκια δηλαδή και τη συσκευή 10 ευρώ. Μια χαρά. Οπότε θέλω να φορτίσω και το τερέα. Ή μάλλον δεν θα το πάρω το τερέα μαζί. Θα φορτίσω την καινούργια συσκευή. Θα πάρω και τα δύο τα πακετάκια αυτά. Και μια χαρά. Και αυτό θέλω όταν γυρίσω να κάνω κιμά για αύριο. Για να το φτιάξουμε, να τους κάνω εγώ το κιμά. Να φτιάξουν μακαρόνια να φάνε. Μακαρόνια με κιμά. Και θα φτιάξω και μία χοιρινή τηγανιά με λευκή σάλτσα. Αφού είναι και η μαμά μου σήμερα και θα μείνει στο σπίτι, γιατί εγώ θα φύγω πρωί. Για να φάμε έτσι, να τσιμπήσουμε το βραδάκι. Εν τω μεταξύ, η μαμά μου είναι και τηλεορασάκιας, πολύ. Και εντάξει, σήμερα θα γκανιάξει και αύριο που δεν θα έχει τηλεόραση. Αλλά τι να κάνουμε, παιδιά. Τι να κάνουμε. Το μεταξύ σκάβουν εδώ στη Λιβαδιά για το αέριο, το φυσικό αέριο. Καλά πάει και αυτό. Τέλος πάντων. Πάμε και βλέποντας και μηχανάκια σκοτώστρες, έτσι. Τι να πω μετά. Θα μου πεις γιατί το λες αυτό, Ιωάννη, γιατί δυστυχώς δεν βλέπετε μπροστά στο δρόμο. Είναι ένας που κάνει κολλιά στο δρόμο και του φεύγει. Και μετά μου λέει, οκ, okay, συγγνώμη. Συγγνώμη από μένα, εσύ που θα σκοτωθείς, ρε φίλε μου. Εσύ που θα σκοτωθείς.
Στο καλό συνεχίστηκα. Συνεχίστηκα για πάμε μια φορά. Σας αφήνω και τα λέμε. Είναι βραδάκι και η παροιμία λέει όταν όλα πάνε στραβά, τι πρέπει να κάνεις κι εσύ. Χαμογέλα στραβά. Τι έγινε θα μου πείτε και θα σας πω. Και ευτυχώς που ήμουν στο σπίτι. Πάει ο Σωλήνα, σας έχω φωτογραφία εδώ, του μπάνιου, του νηπτήρα από κάτω και ακούγεται ένα μπαμ και πλημμυρίζει όλο το μπάνιο. Άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Τέλος πάντων, μάζεψα τα νερά, καθάρισα το μπάνιο όλο. Η ώρα είναι 10 παρά και τα παιδιά δεν έχουν κοιμηθεί ακόμα. Εγώ δεν έχω κάνει μπάνια, δεν έχω ετοιμαστεί για αύριο. Καλά έχει πάει όλο, όπως βλέπετε. Και μόνο το μωρό κοιμάται. Όλοι οι άλλοι είμαστε ακόμα όρθιοι. Όρθιοι. 10 παρά και είμαστε όλοι ξύπνοι. Και 2 λαλούν και 3 χορεύουν. Αυτό θα πω εγώ. Και καλή υπομονή και καλό κουράγιο. Θέλω να κάνω μπάνιο, να στεγνώσω τα μαλλιά μου. Να. Και από όλα αυτά δεν έχουμε κάνει τίποτα. Τέλος πάντων, σας αφήνω σιγά σιγά να τελειώνω με τις δουλειές. Εντωμεταξύ το βίντεο δεν έχει ανέβει ακόμα. Το έχω βάλει και αυτό να ανέβει. Είπαμε αυτό το τηλέφωνο εδώ μου βγάζει την πίστη για να κάνει εξαγωγή το βίντεο. Προσπαθούσα μια μισή ώρα. Δεν ήθελε να κάνει εξαγωγή το βίντεο με τίποτα. Τέλος πάντων κατάφερα, το έκανε εξαγωγή. Το έχω βάλει και να ανέβει. Θέλει ακόμα από ό,τι λέει 26 λεπτά. Ή κόλλησε. Θέλει 26 λεπτά. Ή έχει κολλήσει. Και δεν το βλέπω να πηγαίνει στα 25 λεπτά. Ευελπιστώ να λειτουργήσει, γιατί δεν πάμε καλά. Τέλος πάντων, τα λέμε στη συνέχεια. Ζουμπουλάκια μου, η ώρα έχει πάει 11 και 10. Το βίντεο θέλει 10 λεπτά ακόμα για να το ανεβάσω. Και εγώ έχω πληθεί, έχω ετοιμαστεί, βρήκα και τι θα βάλω αύριο, άλλαξα τελικά γνώμη για το πράσινο φόρεμα, θα βάλω ένα κόκκινο μπλουζοφόρεμα που έχω. Και να πάρω και ένα κλαμεράκι μαζί. Έχω ετοιμάσει και το μικρό τσαντάκι, έχω βάλει... Έπεσε το κλάμα. Έχω βάλει και τα γυαλιά μου. Πώς είμαι? Σαν τη μύγα. Τέλος πάντων, αυτά έχουμε τώρα. Με αυτά θα πορευτούμε. Έχω πάρει τα τσιγάρα. Αυτό είναι το μηχάνημα που σας λέω. Έχω πάρει καλά πορτοφόλι μαζί, λογικό, θα μου πεις Ιώνα, που θα πήγαινες χωρίς το πορτοφόλι. Τσιγάρα, από τσιγάρα θα πάρω μπόλικα, και θα πάρω και τον καπνό μου και το ηλεκτρικό, ένα κλαμεράκι και έχω ετοιμάσει και τη μεγάλη τσάντα, έχω πάρει αυτά και αυτά. Σε περίπτωση που πεινάσω και έχω πάρει 2 κάμερες μαζί για να τραβήξω βίντεο, γιατί θα βλογκάρω με τις κάμερες της vlog, δεν θα βλογκάρω με το κινητό και σκέφτομαι να πάρω, κάτσε να το βάλω από τώρα, μαζί μου ένα κολάν και ένα ζευγάρι κάλτσες και θα μου πεις Ιωάννα τι τα θες, πες ότι σκεστεί το καλτσόν, να έχω κάτι εφεδρικό μαζί, να μην γίνουμε και ρεζίλι. Και γελάει και ο κάθε πικραμένος.
Και αυτά έβαλα και αυτά μέσα και είμαστε κομπλέ. Οπότε κάπου εδώ, ζουμπούλια μου, έφτασε στο τέλος το βίντεο. Τώρα μόλις δημοσιεύω και το βίντεο που θα είδατε εσείς σήμερα, χθες. Έτσι όπως πήγε αυτό, χθες μάλλον. Σήμερα μάλλον που λέω χθες. Τέλος πάντων, δημοσίευσα και αυτό επιτέλους μετά από τόσες ώρες. Και θα κάνω ένα τσιγάρο και θα πέσω για ύπνο. Γιατί θέλω 5,5 ώρα να σηκωθώ το πρωί. Οπότε όπως καταλαβαίνετε δεν θα πάει καλά αυτό. Αλλά εντάξει, κοιμηθώ μέσα στο λεωφορείο. Η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε σας αγαπώ, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, ζουμπούλια μου. Θέλω να ανεβάσω και αυτό το βίντεο το πρωί όπως καταλαβαίνετε. Για να το δείτε εσείς. Bye!